Είσαι από εκείνους που πιστεύουν ότι το ποτήρι της σκλαβιάς ξεχύλισε πια. Ξεχύλισε, ναι! Κι αν μπορούσε να σπάσει, ας γινόμουν εγώ το πρώτο θύμα. Έφτασε η ώρα, αρχιμαντρίτα. Πότε! Αυτό ρωτάνε όλοι. Ρωτάω κι εγώ. Έχουν φτερώσει οι ελπίδες σαν Αγνωστόπουλε. Τι να τους λέω! Δεν είναι σήμερα, δεν είναι χτες, είναι χρόνια! Ευρισκόμεθα σήμερα προ δύο μεγάλων αποφάσεων. Ήρθε η ώρα της επαναστάσεως ή όχι. Και δεύτερον, εάν μεν η μεγίστη αυτή ώρα επέστη, από πού πρέπει να αρχίσει η επανάσταση? Εάν δε... Όχι αν μεν και δε υψηλότατε. Με τέτοιους φόβους δεν θα αρχίσει ποτέ η επανάσταση. Ρώτησες αν είναι καιρός. Είναι. Αν ρωτάμε και ξαναρωτάμε, δεν θα φτάσει ποτέ αυτή η ώρα. Και όλο το αν θα είμαστε σταματημένοι. Ή τώρα ή ποτέ. Σταματήστε! Δεν είπα τη δική μου γνώμη. Είπα τη γνώμη εκείνων που περιμένουν με λαχτάρα την απόφασή σας. Με κουβέντες γύρω από ένα τραπέζι δεν κερδίζονται οι αγώνες. Ο κίνδυνος ευρίσκεται εις το άωρον της ενάψεως του αγώνος και εις την έλλειψη πολεμικής πείρας των Ελλήνων. Η απειλή της αποτυχίας είναι οφθαλμοφανής. Βαχιά λόγια μας λες, Περεβέ. Τίποτα άλλο. Σταμάτε! Είναι η πολεμική πείρα, μωρέ. Να πάνε σε σχολείο για να τη μάθουν. Σε ποια χαρτιά και σε ποια βιβλία είναι γραμμένη. Να κάτσω κι εγώ μαθητής να τη σπουδάσω. Για να μιλάτε! Μην ψάχνετε για απάντηση. Δεν υπάρχει. Στον πόλεμο, στην αντάρα της μάχης και πάνω απ' όλα μέσα εδώ. Εδώ μέσα είναι η πολεμική πείρα. Να λες θα νικήσω ή θα πεθάνω. Πώς το είπαν και οι σουλιώτες, και οι μανιάτες, και οι κλέφτες στα βουνά, και οι κυνηγημένοι που είναι στα Ευθάνησα. Κανένας δεν ξέρει τι θα πει όπλο και τι θα πει παρούτι. Τα μάθαν όμως. Να ξεκινήσουμε. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Και όταν ξεκινήσουμε θα μας ακολουθήσουν χιλιάδες άλλοι. Ένα μονάχα μένει να πούμε. Το πότε και από πού θα ξεκινήσουμε. Θέλω να πιστεύω πως ο τσάρος είναι παρά το πλευρό μας. Μην το πιστεύεις, πρίγκιπά μου, είναι λάθος να το πιστεύεις. Έχω διαβεβαιώσεις. Λόγια και χαρτιά χωρίς αξία. Δεν θα κάνει τίποτα ο τσάρος. Κανένας ξένος δεν θα κάνει τίποτα, όπως δεν έκανα τόσα χρόνια. Παραφέρεστε, αρχιμαντρίτα. Το καταλαβαίνετε. Νιώστε το, μωρέ. Νιώστε το καλά. Οι Ρώσοι δεν θα κουνηθούν ποτέ. Και εδώ οι ντόπιοι είναι καλά πολεμένοι. Ενώ εκεί κάτω στο Μοριά υπάρχει καθάρια αρωμιοσύνη. Ένα εμπρός αδέρφια περιμένουν για να βγουν όλοι στο κλαρί. Συμπάθε με, πρίγκιπα. Πού σπαρτάς! Σας το είπα και σας το ξαναλέω! Αλλή μόνο στους αγώνες που κρέμονται από τα χαρτιά. Το γένος δεν χρειάζεται τα χαρτιά κανενός για την ελευθεριά του. Έχετε καρδιά. Έχετε πίστη. Αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε. Ραγιάδες όλα σας τα χρόνια. Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας. Ο αρχιμανδρίτης ομίλησε ως αληθινός Απόστολος. Η ελευθερία του γένους χρειάζεται καρδιά και πίστη. Ορίστε, κύριε Ζαΐμι. Ρώτησα, δέσποτα Γερμανέ. Πώς να εκτελέσουμε την παραγγελία του Υψηλάντη που μας διαβίβασε ο Αρχιμανδρίτης? Να οργανώσουμε 25.000 στρατό. Πώς θα οργανωθεί αυτός ο στρατός κάτω από τα βλέμματα των Τούρκων? Σήμερα είναι 26 Ιανουαρίου. Εύκολον θεωρείς να συγκροτηθεί αυτός ο στρατός ώστε να ξεκινήσουμε εις τας 25 Μαρτίου? Είναι σύμφωνο λοιπόν όλο το έθνος για τον ξεσηκωμό? Όλοι οι Έλληνες λαχταρούν τη λευτεριά τους. Σωστό. Αλλά είναι σύμφωνοι όλοι για την ημέρα που λες? Μακάρι να ήταν κι αύριο. Ένα σας λέω μονάχα. Η επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός. Έστω κι αν μείνω μοναχός μου. Και όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλλήμωνος εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι εξαρμάτωτο. Πάμε, ρε!